Την άλλη μέρα, με ένα καράβι από τη Βενετία, γύρισε στην Ελλάδα, στη Ζάκυνθο, στο νησί του. Ξαναβρήκε τα πρόσωπα, τα χρώματα, τις μυρουδιές, το πατρικό του. Αλλά δεν ήξερε τη γλώσσα. Ήθελε να τραγουδήσει την Επανάσταση, αλλά δεν ήξερε τη γλώσσα της μάνας του. Άρχισε τότε να τριγυρίζει στις γειτονιές, στα χωράφια, στα ψαροχώρια, καταγράφοντας τις λέξεις που άκουγε και πληρώνοντας κάθε λέξη που δεν ήξερε. Η φήμη έτρεξε παντού. Ο ποιητής αγοράζει λέξεις. Από τότε όπου πήγαινε, μαζεύονταν φτωχοί από όλο το νησί, μεγάλοι και παιδιά, πολιορκώντας τον για να του πουλήσουν λέξεις. Άβυσο. Μοσκοβολισμένη. Δροσιά. Πηγή. Αηδόνια. Ουρανός. Ευωδίζει. Αλαφροίσκεται. Αλαφροίσκεται. Αλαφροίσκεται καλέ. Πες μου απόψε, τι είδες. Νύχτα γεμάτη θάματα. Νύχτα σπαρμένη μάγια. Αλαφροίσκιωτος. Έτσι έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία. Βέβαια έγραψε και άλλα ποίηματα και ένα μεγάλο ατέλειωτο που το ονόμασε «Ελεύθερη Πολιορκημένη». Όλη την υπόλοιπη ζωή του προσπαθούσε να το τελειώσει. Αλλά δεν πρόλαβε, του είπανε λέξεις.